Ισχύει καταρχήν, παρακαλώ πολύ, ότι την ερχόμενη Τετάρτη έχετε Γενική Συνέλευση στο τμήμα? Ισχύει ότι έχουμε Γενική Συνέλευση την επόμενη Τετάρτη στο, στο τμήμα. Ναι. Και θα να διορθώσω λιγάκι αυτά που είπατε, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι. Καταρχήν, εμείς είχαμε καταθέσει αίτηση ανάκλησης εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, 1 χρόνο 1,5, η οποία δεν ευωδόθηκε γιατί κάποιοι συνάδελφοι μέσα στο τμήμα έλεγαν ότι θέλουν επαρκέστατη τεκμηριωμένη εισήγηση, που νομίζω ότι ήταν προσχηματική η αντίληψή τους. Βέβαια, τώρα με την ανακοίνωση του κυρίου Πρίτανη και εν πολλής δηλαδή με το γεγονός ότι τοποθετείται έμεσα στο θέμα, τίθονται νέα δεδομένα. Έτσι, δεν πιστεύω ότι είναι μόνο η έκθεση, η συνέντευξη του κυρίου Ρίχτερ, έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα το οποίο σέρνεται, συγγνώμη για την έκφραση, επί αρκετό χρονικό διάστημα, 1,5-2 χρόνια πλέον, και οι κριτικοί το έχουν παρακολουθήσει πάρα πολύ καλά. Και ελπίζω ότι θα γίνει η ανάκληση. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Ότι εγώ και ο κύριος Ξενάκης καταθέτουμε σήμερα, ναι, ξανά αίτηση ανάκλησης εμπεριστατωμένη για να όχι μόνο να συζητήσουμε, αλλά να αιτιολογήσουμε ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ο τρόπος της διαδικασίας, ο οποίος έγινε η αναγόρευση του κυρίου Ρίχτερ. Πώς δηλαδή εισήχθη το θέμα, μέχρι την τελική έκβαση, ότι έγινε μέσα σε κατάληψη. Το δεύτερο είναι το επιστημονικό, που αυτό θέτει ποικίλα τόσα προβλήματα, που νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε, γιατί δεν συνάδει με τον τίτλο του επιτιμού διδάκτορα. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά θέματα. Αν καταλαβαίνω καλά, επιτρέψτε μου κύριε Κοτρόγιανε, ναι, εσείς λοιπόν στην ουσία αφαιρείτε και ένα ενδεχόμενο, με την κίνηση σημερινή, ένα ενδεχόμενο πρόσχημα ότι δεν έχει θέσει κανείς θέμα. Περιμένω να δούμε αν θα έρθει ο Πρίτανης την Τετάρτη. Εσείς το θέτετε επισήμως σήμερα, δηλαδή την περίφημη εκείνη αίτηση ανάκλησης, με εισήγηση να σας ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Είπατε ότι όταν κάνατε την κίνηση πριν 1,5 χρόνο για αίτηση ανάκλησης, σας ζητήθηκε να το αιτιολογήσετε, δηλαδή να κάνετε μια εισήγηση, να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε. Ναι. Όταν περνόταν η απόφαση στο τμήμα να τον αναγορεύσετε σε επίτιμο διδάκτορα, ήταν τόσο αναλυτική η εισήγηση που έγινε για τον κύριο Ρίχτερ? Βεβαίως και όχι, γι' αυτό και τόνισα στην αρχή ότι, ότι ο τρόπος της διαδικασίας, ο τρόπος που εισήχθη το θέμα, ο τρόπος αιτιολόγησης του κυρίου Ρίχτερ δεν επαρκούσε. Αυτά είχαν τεθεί και στην αρχική συνέλευση και εξηγηθήκαν διεξοδικώς στην συνέλευση που ζητήσαμε για να γίνει η ανάκληση. Βεβαίως και δεν είχε γίνει. Με μία σελίδα όπου γινόταν απαρίθμιση των έργων. Δηλαδή ποσοτικά να ακούσουμε τις εξηγήσεις του εισηγητή κύριου Στεργίου ότι ο κύριος Ρίχτερ είναι καταπληκτικός επιστήμονας. Εγώ είχα επισημάνει και τότε στην αρχική συνέλευση και αργότερα ότι κοιτάξτε να δείτε, χρειάζεται μια αιτιολογημένη εισήγηση να δούμε και το επιστημονικό έργο. Διαφορετικά ευτελίζουμε τις διαδικασίες τις ακαδημαϊκές και επιπλέον προσβάλλουμε το τμήμα και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που καλό είναι να το λέμε, έχει μια λαμπρή ιστορία. Και γιατί ψηφίσατε όλο το τμήμα τελικώς τον κύριο Ρίχτερ? Τον ψηφίσαμε γιατί είχαμε εμπιστοσύνη και καλή προαίρεση ότι ένας μαθητής του, γιατί περί αυτού πρόκειται, θα παρουσιάσει την τεκμηριωμένη εισήγηση και δεν είχαμε κανένα λόγο. Εγώ μέχρι τότε, παραδείγματος χάρη, αγνοούσα το έργο του κυρίου Ρίχτερ. Δεν είμαι ιστορικός. Ναι. Αυτό δεν με δικαιολογεί. Απλά δηλώνεται από εδώ και πέρα, δηλαδή, κάθε επιτιμία πρέπει να εξετάζεται διεξοδικά. Γιατί εγκυμονεί κινδύνους, σαν για αυτούς που είδαμε, επιπλέον δηλαδή, θα πρέπει να πάψουν να δίνουν οι επιτιμίες με πολιτικές σκοπιμότητες. Τουλάχιστον αυτή του κυρίου Ρίχτερ ήταν μία αναγόρευση με μεγάλη πολιτική σκοπιμότητα, η οποία μας έγινε φανερή και από τον τρόπο που έγινε η απονομή του τίτλου και από το ρόλο που έπαιξε ο κύριος Πρίταγης, ο προηγούμενος εννοώ, ο κύριος Στεφάνου.
Τι ρόλο έπαιξε. Ο κύριος Στεφάνου, χθες που τον είχαμε εδώ, μας είπε ότι εξ αρχής διαφωνούσε με αυτές τις διαδικασίες, αλλά δεν μπορούσε να παρέμβει στην αυτοτέλεια του τμήματος πολιτικής επιστήμης και κυρίως το γεγονός ότι δεν παρέστη στην απονομή έδειχνε και τη διαφοροποίηση που είχε όχι μόνο με την απονομή της συγκεκριμένη, με όλο αυτό το σύστημα. Πώς γινόντουσαν οι απονομές. Εσείς γιατί λέτε ότι ο κύριος Πρετανής είχε σκοπιμότητας. Δεν το καταλαβαίνω. Να σας το εξηγήσω. Έτσι. Ο κύριος Στεφάνου πριν από την αναγόρευση έλαβε ένα email από μένα που το εξήγησε πριν από την αναγόρευση ότι κοιτάξτε να δείτε έχουν προκύψει νέα στοιχεία και θα πρέπει να τα ξαναδούμε ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει η διαδικασία σωστά. Δεν έλαβα καμιά απάντηση. Επιπλέον το γεγονός ότι δεν παρουσιάζεται το πρόσωπο αλλά η Πρετανία ήταν εκεί είναι ένα δεύτερο ζήτημα. Δηλαδή το πρόσωπο του κ. Στεφάνου εκπροσωπεί την Πρετανία ή ο θεσμός που βρισκόταν εκεί και με την κυρία και τον κύριο Καρδάση και την κυρία Παπαδάκη. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, δηλαδή και το πρόσωπο όμως δίνει οντότητα σε ένα θεσμό. Και ο κύριος Πρίτανης ο τότε πήρε τις αποστάσεις του, όπως λέει και ο ίδιος χθες. Αυτό είπε. Και μάλιστα χθες ήταν και καταπέλτης ότι ψεύδεται ο κύριος Ρίχτερ ότι του έχω στείλει εγώ επιστολή να αποποιηθεί τον τίτλο του. Αυτά είναι ψεύτης. Είναι ψεύτης, λέει ο κύριος Ρίχτερ. Αυτά εγώ δεν μπορώ να τα ξέρω. Απέναντιας ξέρω δηλαδή ότι ένα μέρος των διοικητικών αρχών του Πανεπιστημίου ήρθε σε συνεννόηση με τους καταληψίες και μάλιστα με μια συγκεκριμένη πολιτική παράταξη, ενός συγκεκριμένου πολιτικού φορέα, έτσι, που έδωσε τη δυνατότητα να σταματήσουμε και να κάνουμε αναγόρευση μέσω κατάληψης. Αυτά ο κύριος Πρίτανης είναι αρμόδιος. Όταν το Πανεπιστήμιο είναι σε κατάληψη, αναστέλλεται όλες τις λειτουργίες. Δηλαδή, το ότι δεν παρουσιάζομαι εγώ ως πρόσωπο σημαίνει ο θεσμός της Πρετανίας που ήταν εκεί, δεν ήταν εκεί. Καταλαβαίνω το προσωπικό του κυρίου Στεφάνου. Αλλά πέρα από τα πρόσωπα υπάρχει και ο ρόλος. Άρα λέτε εσείς ότι η συζήτηση πρέπει να πάει και στις ευθύνες εσωτερικώς. Όπου βεβαίως βλέπω ότι δεν αποποιείστε και τη δική σας ευθύνη ότι κάπως, θα μου το επιτρέψετε, πρόχειρα ή μη επαΐοντες επί ιστορίας δεχτήκατε να ψηφίσετε καλή την πίστη. Αυτό δεν ήταν στα θετικά σας. Όχι βεβαίως. Εγώ από την αρχή εδώ και ένα μισή χρόνο πήρα όχι τις αποστάσεις μου. Είπα ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν όλη και πρόχειρη. Έθεσα διαδικαστικά θέματα για να μπορέσουμε να γίνει δηλαδή σύμφωνα με τις ακαδημαϊκές λειτουργίες η επιτιμία του κυρίου Ρίχτερ. Ταυτόχρονα ζήτησε μια αιτιολογημένη έκθεση. Μου ανακοινώθηκε στη συνέλευση από τον κύριο Στεργίου ότι θα γίνει. Αντιθέτως μετά από αυτό πήραν απόφαση στην Κοσμητεία να επικυρώσουν την πρόταση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης με μια σελίδα. Εγώ αισθάνθηκα θυγμένος. Διότι και το είχα δέσει. Αυτό δεν αποσύει τις ευθύνες μου. Βεβαίως ήταν πρόκειρη διαδικασία. Και βεβαίως δεν συστήνω σε κανένα να ακολουθήσει ποτέ την ίδια λογική. Δηλαδή το θέλουν κάποιοι, το κάνουμε. Ξέρετε, ο κύριος Στεργίωφ έκανε τη δουλειά, έφυγε. Δεν είναι πια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το ξέρετε αυτό, ε? Βεβαίως το ξέρω, γιατί είμαι και από αυτούς που δεν ψήφισαν για τη μεταφορά του και εκπλήττομαι δηλαδή πως ο καθένας δηλαδή μεταχειρίζεται τους θεσμούς για να κάνει τη δουλειά του και μετά να πει ένα άντε γεια σας τώρα, βγάλετε τα καρβουνέρσεις από τη φωτιά. Μάλιστα. Πείτε μου κύριε Κοτρόγιαν, επειδή ζούμε και μέρες και πρέπει να το πω για πολλούς που δεν το ξέρουν, η ρίζα σας είναι, είστε δυστομήτης, ε? Ναι, είμαι δυστομήτης. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές τις μέρες έχουμε την κορύφωση των εκδηλώσεων για 75 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης. Και εγώ επαναφέρω τα όσα είπε ο κύριος Ρίχτερ την περασμένη Κυριακή, που εξόργησαν ακόμη και ανθρώπους που στη δικαστική διένεξη είπαν ότι κακώς πάει στα δικαστήρια. Ωραία, κλείνουμε αυτό. Εδώ όμως και αυτή τώρα σου λέει, όπα, τι γίνεται εδώ. Άλλη ράτσα η κριτική. Επιμένει περί βρώμικου πολέμου. Επιμένει ότι οι Έλληνες δεν είναι να τους έχεις εμπιστοσύνη, δεν θα σε πληρώσουν ποτέ. Βάζει ποδορίως ότι οι Έλληνες Εβραίοι ήταν φιλάργυροι, δηλαδή ανοίγει όλα τα μέτωπα. Εμένα δεν με εκπλήσει η τοποθέτηση του κύριου Ρίχτερ, για να είμαι σαφής. Από την αρχή, έτσι, όταν ανακάλυψα το έργο του και το λέω το ανακάλυψα, όταν το διάβασα, διαπίστωσα ότι ο κύριος Ρίχτερ βρίσκεται σε μια διαδικασία επανερμηνείας της ιστορίας, η οποία σκοπό έχει να αποκαταστήσει το κύρος ενός στρατού ο οποίος είχε τηθεί κατά κράτος
και θεωρείται αήθητος. Και αυτό όχι μόνο για να αποδείξει την ανδρεία ή τις τευτονικές αξίες των Γερμανών, αλλά για να θέσει σε αμφισβήτηση ό,τι επακολουθούσε. Δηλαδή ακόμα και τις αποζημιώσεις, γιατί περί αυτού πρόκειται στο τέλος. Mm-hmm. Επομένως, εδώ έχουμε μια ιδεολογική θύση της, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη επιστήμη, η οποία αποσκοπεί να πει ότι κοιτάξτε να δείτε τα σημερινά θέματα είναι έτσι. Και όχι μόνο θα αμφισβητήσει, μπορεί να πει και ακόμα περισσότερα. Εγώ θα καλούσα τον κύριο Ρίχτερ να μας πει ποιος θα πήρε τις αποζημιώσεις, που τις μεταχειριστήκανε και ποιος τα έφαγε. Η ελληνική συκοφαντική αρχή ήταν όλοι τους διεφθαρμένοι. Δεν αποδίδει σε κανέναν τίποτα. Απέναντίας στηρίζει το επιχείρημα της Γερμανίας, η οποία κατά βάθος λέει εμείς δεν θα πληρώσουμε. Τελεία. Πείτε μου κάτι, η πρόεδρος του τμήματός σας έχει ενημερώσει για την ερχόμενη Τετάρτη σε σχέση με το θέμα αυτό ή γιατί εγώ δεν το ξέρω διαδικαστικά πώς γίνεται. Έχει στείλει μια γενική συνέλευση και μας λέει ότι θα επακολουθήσει και η μερισσία διάταξη και έβαλε προς συζήτηση το θέμα όπως το έθεσε η Βρετανία. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, δηλαδή, εξαναγκάστηκε να το θέσει γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και ως προς τούτο, οφείλουμε να πούμε δηλαδή ότι η Βρετανία του κ. Ζόρα και των συναδέλφων που συνεργάζεται μαζί τους το έθεσε το θέμα σε μια σωστή βάση και πιστεύω δηλαδή ότι προσπαθεί να λύσει ένα ζήτημα που είναι ο είδος για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εκτιμάτε ότι θα έχουμε απόφαση την Τετάρτη? Δεν μπορεί να μην έχουμε απόφαση την Τετάρτη. Το γεγονός δηλαδή να το συζητήσουμε. Στην Ελλάδα ξέρουμε τι σημαίνει μεσολαβή καλοκαίρι. Ναι, σωστά. Δηλαδή να το ξεχάσουμε. Όχι. Όποιος θέλει να μας αιτιολογήσει το γιατί, εγώ θα πρέπει να είναι και δημόσια η συνεδρίαση για να μπορεί ο κόσμος να καταλαβαίνει και τι γίνεται. Να ξέρουμε δηλαδή ποια είναι τα επιχειρήματα. Το να το μεταφέρω σημαίνει δηλαδή το βάζω λίγο πιο πίσω, το πάω σε ένα χρόνο α, θα έχει ξεχαστεί καλοκαίρι, η Ελλάδα, τα μπάνια. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε. Εμένα δεν με βρίσκει. Εγώ θα πέσω το θέμα εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα λέτε. Ναι. Κράτησα τις εκφράσεις. Δημιουργεί ένα κλίμα κατά τη γνώμη σας το γεγονός ότι ο νυν Πριτανής και δύο πρώην Πριτανείς, εκτελών χρέη και ο πρώην Πριτανείς, στην ουσία καλούν, ας αφήσουμε τώρα τι έγινε στο παρελθόν, το τμήμα να επανεξετάσει την υπόθεση Ρίχτερ εδώ και τώρα. Οφείλω ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι ήταν τουλάχιστον η εισηγητική επιτροπή, όσοι έχουν απομείνει εδώ, ναι, έτσι, να έχουν δικό άοτα και να κατανοήσουν τι συμβαίνει. Ελπίζω. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι έχει πληγεί η σχέση του Πανεπιστήμιου στο κομμάτι αυτό με την κοινωνία? Ναι, θεωρώ ότι υπάρχει δηλαδή μία ρήξη. Η κριτική είναι πολύ περηφανή για το Πανεπιστήμιο τους και αισθάνονται τους εκπροσωπεί. Το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι πρέπει να μάθουμε εμείς την αλήθεια στους κριτικούς, αυτά είναι επιχειρήματα που τα άκουσα στην προηγούμενη γενική συνέλευση πριν από 1,5 χρόνο, όχι μόνο εξοργίζει. Το Πανεπιστήμιο οφείλει να ακούει την κοινωνία, να διορθώνει τις λαθεμένες απόψεις της και να μην την προκαλεί. Εξάλλου, εγώ πιστεύω ότι η κριτική κοινωνία ήταν πάντα στο πλευρό του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σωστά το λέτε αυτό. Λέει εδώ ένας ακροατής, καλημέρα στον κύριο Κοτρόγιανο. Χαίρομαι που ακούω, λέει, ένα πανεπιστημιακό να παραδέχεται ότι ήταν μια από πάνω κάτω εσφαλμένη και πρόχειρη απόφαση. Ωστόσο, θέλω να του σημειώσω ότι ο κύριος Ρίχτερ που εμφανίζεται να επιχειρεί να αναθεωρήσει την ιστορία, εκτός όλων των άλλων, φιγουράρει και ως μέλος του S5 στη Γερμανία. Δεν το ξέρω αυτό εγώ. Το έχετε υπόψη σας? Ούτε εγώ το ξέρω. Αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι και αλήθεια. Δηλαδή, θα μπορέσουμε δηλαδή να πούμε κάτι για το S5. Δεν ευθύνεται το S5 για τις αντιλήψεις των μελών του. Οφείλει να εξετάσει την άποψη αυτή. Μάλιστα θα έλεγα δηλαδή ότι οφείλει ο κύριος Γκάμπριελ, ναι, να μας πει πώς στηρίζει ή αποποιείται τις απόψεις του κ. Ρίχτερ στο θέμα που θέτει για τις αποζημιώσεις. Από εκεί και πέρα. Εκεί πήγαινε και ο ακροατής, ναι, φαντάζομαι, δεν εννοούσε κάτι άλλο. Ναι. Έχετε δίκιο. Δημοκρατικά κόμματα είναι, δεν είναι υπεύθυνα για τα μέλη τους